Λοιπόν, ο ΑΚΑ μας είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε πολλές φορές εδώ. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θέλουμε να δώσουμε βάση στο θέμα αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι έχει πάρα πολλές παραμέτρους που έχουν να κάνουν και με την περιοχή και με την ανάπτυξη και την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος. Λοιπόν, όμως εμείς θα γυρίσουμε εδώ στα δικά μας, τα πιο γήινα, τα πιο καθημερινά. Θα δούμε σήμερα το χρόνιο πόνο. Θα δούμε τι είναι χρόνιος πόνος. Θα δούμε πώς αισθάνονται όσοι πονάνε έτσι συνέχεια και θα δούμε επίσης και πώς αντιμετωπίζει το χρόνιος πόνος, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Πέτρος Κάτου μαζί μας, οστοπαθητικός, συνεργάτης μας. Καλησπέρα, αγαπητέ Πετράν. Καλημέρα, Ανδρέα. Λοιπόν, καταρχήν παίζουμε, όταν λέμε χρόνιο πόνο, τι εννοούμε? Χρόνιος πόνος είναι βασικά ένας πόνος που διαρκεί πάνω από 12 εβδομάδες, που σημαίνει πάνω από 3 μήνες. Δεν είναι σε οξύ φάση που είναι 3 εβδομάδες με 6 εβδομάδες. Είναι ένα πράγμα πλέον που δεν φεύγει. Ο εγκέφαλος συνέχεια αντιλαμβάνει ερεθίσματα. Μικρός ή μεγάλος πόνος, δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Είναι έναν άλγος βασικά που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής σου, επηρεάζει τα κέντρα τα συναισθηματικά μέσα στον εγκέφαλο, δεν μπορεί να είσαι παραγωγικός στην εργασία σου, ούτε στον χώρο βασικά του σπιτιού σου. Και βασικά αυτό το πράγμα αρχίζει και χρονίζει. Και όταν αρχίζει και χρονίζει, η ποιότητα της ζωής αρχίζει και τροποποιείται και βασικά οι νευρώνες μέσα στον εγκέφαλο αρχίζουν και αλλοιώνονται. Έχουμε νοδούς, έχουμε αισθητήρες που συνέχεια διούν πληροφορίες αν χτυπήσουμε ένα σκέλος του σώματος μας, αν έχουμε βασικά έλκος στο στομάχι μας, ερεθίζει το στομάχι, το εσωφάγο και δημιουργάμε μας αυτή τη διαπνευστία. Όπου και αν είναι η οδή, αν είναι πάνω από 3 μήνες, όπως βλέπουμε εδώ ένα λειτουργικό MRI, Ανδρέα, εδώ έπρεπε να δείχνει οι περιοχές του εγκεφάλου να είναι μπλε. Να μην λειτουργούν για πόνο. Και εδώ τους βάλουν μέσα σε ένα λειτουργικό MRI και τους βάλουν το νερό σαν αντίληψη. Το νερό βασικά μέσα δεν είναι καυτό. Είναι κρυό. Αλλά ο εγκέφαλος λαμβάνει το νερό σαν καυτό. Να. Ή βάζει πλαστικά παγάκια μέσα. Βασικά ψεύτικα παγάκια. Την ώρα που βάλει το χέρι του μέσα, αυτός νομίζει είναι παγωμένο το νερό. Χωρίς να είναι παγωμένο. Αυτό ονομάζεται αλλοδυνία. Αρχίζει πλέον ο πόνος, ο χρόνιος, ξέρουμε, Ανδρέα, είναι εκφύλιση, αλλοιώσεις, βασικά, το κυττάρου μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό είναι αποδειγμένο πλέον. Παλιά δεν το ξέραμε αυτό. Γι' αυτό βλέπεις, εδώ βλέπουμε το πύχη βασικά, κάποιος βασικά που έχει χρόνιο πόνο, με τα χρόνια, η θεάς ουσία, είναι μια ουσία μέσα στον εγκέφαλο, αυτή η κρίζα, αρχίζει βασικά και αλλοιώνεται. Και όταν αλλοιώνεται πλέον δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό επηρεάζει και η συγκέντρωσή του, η μνήμη του, δεν μπορεί να κοιμηθεί σωστά κλπ. Πέτρο, όταν ο πόνος είναι χρόνιος, αντιλαμβάνομαι ότι εξοικειώνεται το άτομο με τον πόνο όμως. Έτσι είναι μια συνηθισμένη κατάσταση για τον οργανισμό πλέον. Ναι, γιατί βλέπεις και εδώ, βλέπουμε ένα λειτουργικό MRI, ένας υγιές άνθρωπος εκεί που έχει τα κέντρα του πόνου που είναι κόκκινα και εκεί που απονεργοποιούν τον πόνο, εντομοφύνεις εγκεφαλή. Αυτός είναι φυσιολογικός. Αν πάμε κάτω σε κάποιον που χρονίζει, αυτό που λες ότι αρχίζει και γίνεται συνηθίζεις, να συνηθίζει. Τρόπο ζωής. Ναι, βλέπεις η οχύστρα δεν σταματά να παίζει. Δεν σταματά. Ο μάιστρος που είσαι εσύ, η συνείδησή σου δεν μπορεί να αλλάξει τους θαλάμους κάτω που έχουν να κάνουν με τον πόνο. Άρα δεν εξαρτάται από την προδιάθεση για πόνο. Είναι δεδομένο ότι για κάποιο χρονικό διάστημα πονά συνέχεια. Ναι. Βλέπεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ένα 18-20% του γενικού πληθυσμού σήμερα που μιλούμε και στην Κύπρο πάσχει από χρόνιο πόνο. Μάλιστα. Στην Αγγλία είναι περίπου 40% και στις σκανδιναβικές χώρες είναι σχεδόν 50%. Τώρα, θα πάμε στην αντιμετώπιση γιατί είναι το ζητούμενο αυτό βέβαια. Πώς αισθάνεται ένας που πονάει, που έχει ένα χρόνιο πόνο? Αν δούμε αυτό το περιστατικό εδώ, να πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί ο κόσμος θα του αρέσει ένα παράδειγμα. Ναι. Αυτός ο κύριος πήγε να κάνει μια ανοιχτή καρδία. Μάλιστα. Bypass. Πήγε, έκανε την εγχείρηση και μετά από 3 μήνες συνέχισε να λέει του καρδιολόγου του: εγώ πονάω εδώ πίσω. Πονάω πίσω. Δηλαδή δεν έχει συσχέτιση η εγχείρηση με αυτό. Επήγε σε ένα κέντρο αντιμετώπιση πόνου, αναισθησιολόγου. Άρχισε και του δίνει κάποια φάρμακα, δεν περνούσε. Έβαζε του κάποιες ενέσεις, έχει στην περιοχή διάφορες ουσίες, να μην κατανομάζουμε, που αντιμετωπίζει τον πόνο, δεν επέρασε. Μετά του λέει: θα κάνω μια μαγνητική. Όταν κάνει μαγνητική, ήβρασε μια μικρή γκύλη. Αν δει τη μαγνητική εκεί, έχει ένα μικρό βέλος, δείχνει γκύλη. Βάζει προεξοχή του δίσκου. Του λέει: θα αντιμετωπιστεί με ένα μικρό καθαρισμό. Πάνε και του καθαρίζουν αυτή την περιοχή, να ανοίξει το κανάλι, αλλά ο άνθρωπος συνέχιζε να πονά. Ναι. Αυτό σημαίνει χρόνιος πλέον. Το θέμα δεν είναι
περιφερειακό, είναι κεντρικό. Αυτό όπως λαμβάνει ο εγκέφαλος. Μετά τι του κάνουνε, μια σκοτεινοδυσία. Το είπες με άλλα λόγια. Είναι αυτό που περνάει στον εγκέφαλο και είναι δεδομένο ότι πονάς. Τέλος. Χωρίς να είναι πραγματικό τραύμα. Χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο. Βλέπεις, κάνει μια σκοτεινοδυσία, δεν του περνά. Αυτός ο κύριος συγκεκριμένος είχε περάσει από το κέντρο που είδε μια ταπέλα πάνω, αντιμετώπιση χρόνιου πόνου. Περίμενε εκεί στο καθιστικό και του λέω: έχετε ραντεβού? Μου λέει: όχι. Τελικά του είπα: ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτόν τον πόνο είναι πομπός, νευροδιεργέτη. Όπως βάλουμε στην καρδία ένα βηματοδότη όταν δεν αντιμετωπίζει με τα φάρμακα, τα κύτταρα της καρδίας και βασικά ο βηματοδότης ο φυσιολογικός δεν μπορεί να ρυθμίσει την καρδία και έχει αρρυθμίες. Το ίδιο αρχίζουμε και βάλουμε ένα βηματοδότη εξωτερικά. Έχει μικρά βελόνια και διάσης απολήξης έναν ερέθισμα στο στόλο. Είναι 0,2 μιλιαμπές μέχρι 2. Να ρωτήσω κάτι. Και βλέπεις, ο άνθρωπος δεν μας το είχε πει, μας το είπε μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, γιατί είναι 6 εβδομάδες. Μου λέει: είχα γράψει ήδη γράμμα τελικό αυτοκτονίας. Γι' αυτό βλέπεις και στην Αμερική οι άνθρωποι που πάσχουν από χρόνιο πόνο, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, που είναι περίπου 6% του πληθυσμού της Αμερικής. Κριστί, είναι δεδομένο ότι όταν υποφέρεις για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεχόμενα, αδιάλειπτα δηλαδή, σου δημιούνται κάποια πράγματα. Ενοχλείσαι, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις αυτή η κυρία. Η καθημερινότητά σου είναι διαφορετική. Επήγε να κάνει μια ολική αρθροπλαστική του γονάτου, να αλλάξει το γονάτο της. Αντιμετώπιστηκε σωστά. Βλέπεις, ακτινογραφία είναι τέλεια. Αλλά ο ασθενής, ξέρουμε, αυτοί που κάνουν ολική αρθροπλαστική του γονάτου, έναν 20-25% δεν θα είναι ευχαριστημένοι στο πρώτο χρόνο. Και ένα 15% θα χρονίζει ο πόνος. Το υλικό εμπίκεν, όλα είναι μια χαρά, αλλά ο εγκέφαλος λαμβάνει αυτό ως προβληματικό, ως πόνο. Της βάλαμε τον πομπότη αυτής της γυναίκας 6 εβδομάδες και αυτή τη στιγμή δεν έχει πόνο. Πες μου κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας ασθενής, ένας άνθρωπος που έχει χρόνιο πόνο? Καταρχήν να μην παίζουν στα ψυχοφάρμακα. Ναι. Εγώ έπασχα που, να το πούμε γιατρικά, περιφερειακή νευραλγία. Βασικά τα πόδια μου καίνε, παγώνουνε, κουράζονται και είναι ανήσυχα. Πήγαμε στην αρχή να παίρνουμε αντιφλεγμονώδεις. Πήραμε κάποια άλλα φάρμακα, βασικά μειοχαλαρωτικά. Όταν ο νευρολόγος μου λέει να δοκιμάσουμε το φάρμακο, δεν μου είπε τι ήταν το φάρμακο. Ναι. Τη νύχτα, Ανδρέα, όταν το πήρα, αντί να με βοηθήσει, μου έκανε τη τρελή τη κακομοίρη. Άρχιζα και ζαλίζομουν, άρχιζα να χάνω ταχυκαρδίες. Το πρωί, όταν πήγα στον συνάδελφό μου, έναν ορθοπαιδικό φίλο μου καλό, και μου λέει: τι σου έγραψε, δείξε μου. Μου λέει: αυτά είναι αντικαθρεπτικά. Μα είσαι τρελός, μου λέει. Ναι. Δηλαδή, να προσέχουμε να μην πέσουμε στην παγίδα, γιατί δεν είναι η κατάθλιψη που δημιουργεί τον πόνο. Είναι ο πραγματικός πόνος που είναι ο εγκέφαλος, εκφύλιση, και μετά δημιουργεί μείωση της ποιότητας της ζωής. Και η μη επεμβατική χειρουργία είναι αυτό που λες με είναι τον πομπό. Αυτός, παγιά γινόταν με χείριση και ακόμα γίνεται χείριση, ο βηματοδότης που μπαίνει βασικά εσωτερικά. Αυτός ο πομπός ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο, είναι το νεύρο βασικά που ενεργοποιεί την καρδία μας, τα έντερα μας, τα αγγεία μας κλπ. Και βασικά κάνει διέργεση, διεγείρει. Και πόσο καιρό το έχεις αυτό? Είναι για 6 εβδομάδες. 6 εβδομάδες. Για να ρυθμιστεί ο εγκέφαλος. Και μετά θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα που θα πείσετε: ξεμπέρδεψα από τον πόνο? Ναι, ή έναν 60% ξεμπερδεύει ολοκλήρως από τον πόνο. Το υπόλοιπο 20% έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής χωρίς να παίρνουν τα χρόνια φάρμακα. Μάλιστα. Γιατί αυτό δεν έχει παρενέργειες. Τα φάρμακα έχουν σοβαρές παρενέργειες. Προπάντως, τα φάρμακα όπως οξυκοντίνη που είναι στη βασικά κατηγορία της βασικάς της πεθετίνης, μορφίνης και αυτά, αυτά έχουν πάρα πολλές σημαντικές. Τώρα, στην πρακτική μας ημέρα, κάνουμε μπάνιο κανονικά με αυτό, πάμε γυμναστήριο με αυτό. Αυτό έχει 6 μέτρα, κάνουμε μπορεί να μπει στο νερό, αυτό, κάνουμε ερώτα με αυτό. Μπορείς και περπατάς με αυτό, μπορείς και λειτουργάς με αυτό. Ναι. Άρα δεν είναι κομμάτι πλέον του για 6 εβδομάδες, είπες. 6 εβδομάδες και αν χρειαστεί ο ασθενής, το βάζουμε μόνο για μια μικρή περίοδο, 2 εβδομάδες, ανά 6 μήνες. Νομίζω ότι το θέμα που ανοίξαμε με το χρόνο τον πόνο είναι, απασχολεί είναι πάρα, στον πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Είναι βασικά πάρα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Ναι. Μάλιστα, Ανδρέα. Και είναι βασανιστικό για αυτούς που το έχουν το πρόβλημα. Πράγματι. Λοιπόν, την αγάπη μας, αγαπητέ Πετράν, πάντα δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.